Προτείνω τον Παναγιώτη Κουμπάρα. Για αντιπρόεδρο, κύριε Κόλια. Είναι τον Γιώργο της Αυριανή. Σας ευχαριστώ όμως. Κύριε, αν είστε έτοιμοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε μια διαδικασία. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Κόλια, σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, η ανάταση χειρών. Πρώτος, εκλέγεται ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Και όπως έχει υποβάλει πρόταση υποψήφιο πρόεδρο, ο κύριος Δήμαρχος είναι ο κύριος Κουμπάρος Παναγιώτης του Μιχαήλ. Κύριε. Σας ευχαριστώ πολύ. Άρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Έχουμε νέο πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δήμο της Λέρου. Είναι ο κύριος Παναγιώτης Κουμπάρος με τους ψήφους της συμπολίτευσης. Κύριε. Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου προτείνεται ο κύριος Βρεχός Κυριάκος. Συμφωνή. Και ομόφωνα, από ό,τι φαίνεται, αντιπρόεδρος είναι ο κύριος Άκης Βρεχός. Και ως υποψήφιος γραμματέας προτείνεται από τον Δήμαρχο κύριος Τσακουριανής Γεώργιος τον Αστάσιο. Ο κύριος Τσακουριανίδης, πάλι με ομόφωνα η συμπολίτευση. Παρακαλεί το πρόεδρος του νέου Δημοτικού Συμβουλίου, ο κύριος Κουμπάρος, να λάβει τη θέση. Σε λίγο λοιπόν ο νέος πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου θα του ευχηθούμε καλή πορεία. Όπως φαίνεται σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο. Καλημέρα σας. Να δούμε καταρχήν τα ονόματα. Θα είσαι ο Ιωαννής. Κουβάς Βρετός. Γιαννακός Χριστός. Υπιέρος. Φραντζέσκος. Μαραβέλια Σαμαντουήλ, Σαχουριανίτη Γεώργιος, Ασβεστάς Ευάγγελος, Χέρμη Ελένη, Ευαγγέλου Βασιλική, Κουτούζος Γεώργιος, Σόλια Μιχαήλ, Μεραμπηδέλ Βασίλειος, Κασιακούρη Ανά, Βίλη Νεκτάριος, Κωνσταντινίδης Αγγέλος, Μαρουδίς Αντώνιος, Γκρεκός Κυριάκος, Ζώσ Βαμβόλιος. Πριν ξεκινήσουμε, πρόκειται να βαθιά, κύριε Δήμαρχε, θέλω να σας ευχαριστήσω για την τιμή που κάνατε να με προτείνετε για πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Ευχαριστώ όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους του 19 και εύχομαι να έχουμε καλή συνεργασία. Θέλω να ευχηθώ καταρχήν καλή χρονιά σε όλους τις Λευγές και τις Λευγές όπου βρίσκονται και σε όλους τους εορτάζοντες και τους εορτάζοντες σήμερα. Θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία εκλογής της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία είναι μυστική. Ξεκινάμε με την παράταξη του κ. Δημάρχου.
Ο κάθε δημοτικός σύμβουλος θα περνάει με την σειρά που θα φωνάζουν τα ονόματα, θα παίρνει σε βοδιάκιο, στο καραβάν και μετά θα ξεκινάει τώρα λοιπόν και η ψήφιση των επιτροπών που είναι μυστική ψήφος και θα περιμένουμε τα αποτελέσματα. Μα και η κάλπη έχει έρθει. Το πάτωμα βάλτε. Και ξεκινήσει λοιπόν η ψηφοφορία. 909, Μαραβίλιας 1, Σαχουγιαννίδης 1, Χίρμη 9. Άρα εκλέγονται, κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Γιαννακός και κύριε Χίρμη ως τακτικά μέλη, ο κύριος Μαραβίλιας και ο κύριος Σαχουγιαννίδης ως αναπληρωματικά. Είναι στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. Ο κύριος Μαραβέλιας, τον κύριο Τσακουριανίδη, είναι τα αναπληρωματικά μέλη. Μόλις τελείωσε η ψηφοφορία για τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. Πνευματικό μέλος ο κύριος Αμπουργιανίδης και δεύτερο ο κύριος Μαραβέγιας. Θα προχωρήσουμε τώρα στη διαδικασία εκλογής των δύο άλλων μελών από την αντιπολίτευση. Άρα πρέπει να προχωρήσουμε σε εκδήλωση για τα αναπληρωματικά μέλη τον κύριο Κωνσταντινίδη.
Λοιπόν, έχουμε καταδειγμένη από την πλευρά της συμπολίτευσης ο κύριος Κόλλιας με τον κύριο Μερμπελιώτη, είναι τα δύο μέλη στην Οικονομική Επιτροπή, μαζί με, θα γίνει τώρα μια κλήρωση, διότι έχει ισοβαθμίσει ο κύριος Μαυροδής με τον κύριο Κωνσταντινίδη. Πρώτο αναπληρωματικό μέλος εκλέγεται ο κύριος Μαυροδής και δεύτερο ο κύριος Κωνσταντινίδης. Νομίζω να μου δώσετε τα τελικά αποτελέσματα. Όλοι οι δημοτικοί και επιτροπή πώς είναι. Πώς είναι τώρα. Ο πρόεδρος είναι εξ οφίτσιο ο κύριος Δημάρχος. Τα άλλα δύο μέλη της παράταξης του κυρίου Δημάρχου, τακτικά μέλη, είναι ο κύριος Γιανακός και η κυρία Χέρμη. Πρώτος αναπληρωματικός ο κύριος Τσαχουγιανίδης, δεύτερος αναπληρωματικός ο κύριος Μαραβίλης. Και από την παράταξη του κύριου Κόλλια εκλέγονται τακτικά μέλη ο ίδιος ο κύριος Κόλλιας, με τον κύριο Μεραβελιώτη, πρώτος αναπληρωματικός ο κύριος Μαυροδής και δεύτερος αναπληρωματικός ο κύριος Κωνσταντινίδης. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε νέο πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου, έχουμε νέα Οικονομική Επιτροπή σε μια πολύ όμορφη, θα έλεγα ψεγάδια στη σήμερα συνεδρίαση που έγινε εδώ στο Κινηματοθέατρο της Λέρου. Και θα ξεκινήσουμε αυτό, κύριε Δήματη. Εγώ να σας συγχαρώ που πήρατε αυτή την πρωτοβουλία, διότι θεωρώ η απόφαση αποκεντρωμένη και εμείς μπορούμε να έχουμε λόγο σαν δημοσιογράφοι να προσπαθήσει να αποκλείσει ένα μέλος εκλεγμένο από τη λεριακή κοινωνία. Ήταν αν μη τι άλλο διάτρητη και έχει προκαλέσει δυσμενή σχόλια σε όλο τον. Λάθος. Όταν έστειλε την επιστολή στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου, γνώριζα ότι δεν μπορούσε να απαντήσει διαφορετικά. Διότι η αποκεντρωμένη ελέγχει όλες τις αποφάσεις των Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων για να εφαρμόζουν τον νόμο. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος ότι έπρεπε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου να γίνει στην παλιά αίθουσα. Μετά που γίναμε σε σώμα, έχουμε κάθε δικαίωμα του νόμου να αλλάξουμε χώρο. Στον ενδιάμεσο όμως αυτό χρόνο δεν μπορούσαμε να αλλάξουμε. Εγώ ήξερα την απάντηση. Έστειλα όμως και δεύτερη επιστολή, εξηγώντας τους λόγους ότι πάνω από τον συγκεκριμένο νόμο υπάρχουν δύο άλλα θέματα. Ένα θέμα που λέγεται η συστατικότητα της αίθουσας και θα τα πούμε αναλυτικά σε άλλο χρόνο και το υπέρτατο. Πρέπει όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, όχι μόνο οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, αλλά και ο κάθε πολίτης να έχει το δικαίωμα πρόσβασης στο χώρο. Το νέο μας Δημοτικό Συμβούλιο έχει ένα μέλος που δεν μπορεί να πάει στην αίθουσα του ορόφου που συνεδριάζαμε. Αυτό τι γίνεται, στερεί το συνταγματικό δικαίωμα του συγκεκριμένου Δημοτικού Συμβούλου, ο οποίος θα έπρεπε να ήταν παρόν εδώ όπως ήταν, για να ψηφίσει ο ίδιος στη διαδικασία που είναι επίπεδο. Δεν μπορούσε να ψηφίσει ούτε ταχυδρομικά, ούτε ηλεκτρονικά. Άρα, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να ξέρει αποκεντρωμένη και ο νομοθέτης όλες τις λεπτομέρειες που μπορεί σε ένα νόμο να συμβεί. Εγώ λοιπόν επέλεξα το χώρο για την σωματική ασφάλεια του συνόλου του Δημοτικού Συμβουλίου και των καλεσμένων εδώ, οι άνθρωποι που με ελεύθερη βούληση βέβαια χωρίς πρόσκληση ήρθαν, αλλά το κυρία να μπορεί ο αντιδήμαρχος μας των τεχνικών υπηρεσιών και μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου να μπορεί να επιτελέσει το καθήκον του. Άρα ήταν συνταγματικό το δικαίωμα και με απόλυτα βέβαιος ότι εάν γίνει ένσταση, που μπορεί έχει κάθε δικαίωμα η αντιπολίτευση να κάνει ένσταση επί της νομιμότητας διαδικασίας, θεωρώ ότι στο τέλος θα είναι έγκυρη αυτή η διαδικασία. Πώς είδατε σημαίνει η πρώτη συνεδρίαση? Ακούστε, να σας ήταν καταρχάς όπως την περίμενα. Εγώ προσωπικά στη ψηφορία του Προέδρου που ανήκει στη συμπολίτευση, εκ του νόμου,
και του γραμματέα που ανήκει στην αντιπολίτευση, περίμενα ορισμένες ψήφους από την αντιπολίτευση προς εμάς. Εμείς όμως πράξαμε αυτό που βαθιά πιστεύουμε. Πιστεύουμε βαθιά στη δημοκρατία και πιστεύουμε ακόμα πιο βαθιά στην ήρεμη και ουσιαστική συνεργασία για τα επόμενα 15 χρόνια και είδατε ότι όλοι οι σύμβουλοι της συμπολίτευσης ψήφισαν σύσσωμοι τις προτάσεις της αντιπολίτευσης. Εύχομαι να μην συνεχίσει αυτή η αντιπαράθεση. Εμείς με το καλημέρα δείξαμε τη διάθεσή μας. Είδαμε τη διάθεσή τους, ίσως με εντολή του κυρίου Κόλλια, δεν ξέρω. Εύχομαι ότι από το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα πάμε με πολιτικό πολιτισμό. Δεν έχουμε με κανένα πρόσωπο καμία αντιπαράθεση. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι από τη δημοκρατία να έχουμε κάποιες αντιπαραθέσεις πολιτικές για το καλό του τόπου. Τίποτα. Μέχρι εκεί. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, καλορίζικος. Έχω την εντύπωση ότι είναι μια ιδιαίτερη στιγμή και για σας, αλλά θα έλεγα ότι είναι μια ιδιαίτερη στιγμή διότι είναι μια θέση που θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο για τα επόμενα χρόνια όσον αφορά την έκρηξη την λειτουργία του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Καταρχήν, τα συναισθήματά σας, είστε πριν από λίγα λεπτά και επίσημα ο νέος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου της Λέρου. Καταρχήν, να ευχαριστήσω τον κύριο Δήμαρχο, ο οποίος με πρότεινε για την θέση του Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Να ευχαριστήσω όλους και τους 19 συναδέρφους Δημοτικούς Συμβούλους. Περίμενα πραγματικά και εγώ να με ψηφίσουν και κάποια μέλη από την αντιπολίτευση. Δεν πειράζει, εμείς πράξαμε αυτό που πιστεύαμε και δεν χρειάστηκε καν να το συζητήσουμε. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η χαρά μου πραγματικά είναι μεγάλη. Γι' αυτό ευχαριστώ ξανά όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους και τον κύριο Δήμαρχο. Πιστεύω ότι από εδώ και πέρα θα πάμε καλά για το καλό του τόπου. Ότι πιστεύω ότι δεν θα επικρατήσει αυτό που είδαμε σήμερα, αν και ήταν μια πολύ καλή συνεδρίαση ήρεμη. Θα υπάρχουν ομόφωνες αποφάσεις, διότι οι αποφάσεις, να είστε σίγουροι και να είναι σίγουρη η κοινωνία της Λέρου, τα θέματα που θα έρχονται θα είναι μόνο για το καλό της Λέρου, θα είναι για την ανάπτυξη της Λέρου. Οπότε εκεί θα φανεί, όπως είπε και ο κύριος Δήμαρχος, και ο πολιτικός πολιτισμός, πράγμα το οποίο δεν φάνηκε σήμερα. Δεν πειράζει. Έχουμε χρόνο. Εμείς δεν έχουμε πραγματικά με κανέναν τίποτα. Εμείς θα εργαστούμε σκληρά μόνο για το καλό του τόπου και για το συμφέρον των συμπολιτών μας. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Καλή χρονιά σε όλες τις λεργές και τις λεργιούς όπου και αν βρίσκονται. Στους εορτάζονται σήμερα και είναι και μπόλικοι από Γιάννηδες, άλλο τίποτα. Και Γιάννες και να είναι καλά. Καλή αρχή. Καλή χρονιά και στο κανάλι σας φυσικά. Λοιπόν, εμείς σας ευχαριστήσουμε πολύ. Κύριε Δήμαρχε, να ευχηθούμε να είναι μια πενταετία η οποία είναι αυτή που οραματίστηκε ο λεργιακός λαός. Αυτή η πενταετία που αναζητεί η νεολαία του νησιού για να ξεφύγουμε και να κάνουμε το άλμα προς τα εμπρός. Εμείς θα είμαστε εδώ να καταγράφουμε, διότι πιστεύω είναι συμφέρον του λεργιακού λαού να γνωρίζει το τι συμβαίνει στο χώρο της δημοκρατίας, στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας. Οι συνεργάτες μου και εγώ θα δώσουμε όλες τις δυνάμεις μας, ο καθένας με την δύναμή του, για να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα που έχουν όλα τα σπίτια της Λέρου, αλλά πρωτίστως εκείνες τις κινήσεις και τις συμπεριφορές που θα φέρουν την ηρεμία στη κοινωνία, που θα φέρουν την ελεύθερη κριτική προς όλους μας και εμείς αυτές τις κριτικές θα τις εκλαμβάνουμε ως εργαλεία για να γινόμαστε καλύτεροι. Πάμε λοιπόν μπροστά. Εμείς από την πρώτη μέρα ξεκινήσαμε για το αύριο και θα συνεχίσουμε μέχρι να τελειώσει η πενταετία. Καλή δύναμη, καλή αρχή, καλό ρίσκο, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ και ευχαριστούμε για την παρουσία. Εμείς θα είμαστε εδώ να καταγράφουμε. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα έχουμε και πιο στενή σχέση, διότι θέλουμε να είναι πλήρως ενημερωμένη η κοινωνία μας σε ό,τι συμβαίνει στο Δήμο μας. Ευχαριστούμε πολύ. Η δράση είναι ανοιχτή μέχρι και τον Οκτώβριο. Φεβρουάριο με Οκτώβριο και τώρα είμαστε σε μια φάση αναδιάταξης όλου του κτήματος. Διορθώνουμε κάποια φυτά τα οποία έχουν χαλάσει, αντικαθιστούμε κάποια άλλα και ετοιμάζουμε καλλιέργειες. Τι ωράριο είναι πρωινές ώρες ως επιτοπλίστων. Εδώ υπάρχει, θα δείτε και όλα στο χώρο μέσα, ο οποίος τώρα είναι αποθήκη βέβαια, αλλά μπορείτε να φανταστείτε πώς είναι. Και βέβαια υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση να έρθετε την άνοιξη να μας δείτε. Εννοείται. Και να απολαύσετε και μία περιήγηση και να δοκιμάσετε και τα εδέσματα όπως τα προσφέρουμε εδώ. Γιατί είναι πέρα από όλα αυτά, έχει
Ο χώρος Περικλή, όπως σας είπα, ιστορία. Έχει κοινωνική διάσταση γιατί οι εργαζόμενοι εδώ είναι άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Συμπολίτες μας δηλαδή που το έχουν ανάγκη. Είναι και θεραπευτική η εργασία είναι θεραπευτική. Έχει το περιβάλλον του Κλέρου. Γιατί εδώ ό,τι βλέπετε είναι φυτά τα οποία αναπτύσσονται στη Λέρο και βέβαια υπάρχουν φυτά τα οποία διασώζονται στο χώρο πλέον γιατί στα βουνά υπάρχει με την ανεξέλεκτη βοσκή έχουμε απολέσει πάρα πολλά είδη τα οποία είμαστε, πρέπει να σας πω, σε διάφορα προγράμματα που συμμετέχουμε. Ένα από αυτό είναι το μέτρο 16 συνεργασία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Σε αυτό είμαστε συντονιστής εταίρος και συνεργαζόμαστε με τρία Ινστιτούτα από το Ελγό Δήμητρα και με άλλες δύο σχετικές εταιρείες με την αγροτική ανάπτυξη και τη μελισσοκομεία. Σκοπός μας είναι να αναδείξουμε τις δυνατότητες των βιοενεργών φυτών της Λέρου και πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα παράγωγα και τα υποπαράγωγα στην διατροφή, στην ευζωία και στην υγιεινή των ζώων, των μυρικασικών κυρίως, δηλαδή κατσίκια, εργοπρόβατα κλπ. Και των μελισσών. Είναι ένα πολύ καινοτόμο πρόγραμμα και είμαστε τυχεροί, ιδιαίτερα που έχουμε συνεργάτες, ερευνητές και επιστήμονες από τον Ελγό Δήμητρα. Ήδη έχουμε κάνει δύο συναντήσεις στη Λέρο, επίκειται συνάντηση Φεβρουάριο και Μάιο. Το πρόγραμμα διαρκεί 3 χρόνια. Εμείς συμμετέχουμε σε αυτό διότι προκύπτουν πέρα από όλο αυτό τον όγκο που σας είπα, αλλά προκύπτουν και εξωστρέφεια για το συνεταιρισμό που είναι πολύ χρήσιμη, αλλά και θέσεις εργασίας για τους εργαζόμενούς μας. Γίνεται μια εξαιρετική δουλειά εδώ, εξαιρετική δουλειά. Υποσχέθηκα ότι θα έρθω και την Άνοιξη, γιατί είναι βέβαιο ότι αυτός ο χώρος θα είναι μαγικός την Άνοιξη, αλλά το βασικότερο πέρα από την εμπειρία, το να δεις πόσο ωραία είναι φτιαγμένος ο χώρος, το αγρόκτημα, πόσο ωραία δουλειά γίνεται, πώς αναδεικνύονται από τη γη της Λέρου βότανα και φυτά. Για μένα το σημαντικότερο όλων είναι ότι εδώ άνθρωποι που αντιμετωπίζουν ψυχικά προβλήματα πραγματικά έρχονται και κάνουν μια εργασία που είναι θεραπευτική. Είναι νομίζω το καλύτερο που μπορεί να προσφέρουμε σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπειρία και δεσμεύουμε ότι θα τα ξαναβούμε την Άνοιξη. Ευχαριστώ θερμά τον διοικητή της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας, τον κύριο Ροϊλό, που είναι εδώ σήμερα μαζί μας στο νοσοκομείο εδώ και θα κάνουμε και την απαραίτητη ενημέρωση και όλα όσα πρέπει να δει από πολύ κοντά. Έχω πει ότι έχω πλήρη επίγνωση εδώ της τιμής και της ευθύνης που έχω αναλάβει εδώ στο νοσοκομείο της Λέρου, παράλληλα με την Κάλυμνο. Θα γίνει ό,τι το καλύτερο δυνατόν σε πολύ πολύ γρήγορο χρόνο. Αυτό είναι μια υπόσχεση που δίνω. Ήδη έχω ενημερωθεί πάρα πολύ από όλο το προσωπικό. Θέλω να πω πολλά συγχαρητήρια στο προσωπικό το οποίο εργάζεται νυχθημερών εδώ στο νοσοκομείο και στο κρατικό θεραπευτήριο. Είμαστε στο στάδιο τώρα της ενημέρωσης και πολύ γρήγορα από εβδομάδα θα φανούν τα πρώτα δείγματα.